Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα. Είμαστε ακριβώς μισή ώρα μετά τις 4 και αυτό το απόγευμα της Τρίτης, 4 Ιουνίου. Σήμερα θα είμαστε μαζί για τα υπόλοιπα περίπου 27-28 λεπτά. Θα κάνουμε δηλαδή ότι κάνουμε ακριβώς περίπου τους τελευταίους 3 μήνες, δηλαδή τηλεοπτική απογευματινή συντροφιά. Και σήμερα στην Ατζέντα 24 έχουμε 3 διαφορετικά, αλλά θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα θέματα. Θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με την ποιότητα της ζωής μας, με θέματα που αφορούν στην υγεία μας βεβαίως, αλλά και γενικότερα με θέματα που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια ως πολίτες που είμαστε. Λοιπόν, εχθές η Ένωση Συνεργών Φυλάκων του Νομού Εύρου εξέδωσε ένα δελτίο τύπου καταγράφοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πραγματικά το δελτίο τύπου σκιαγραφεί με τα πιο μελανά χρώματα τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δουλειά των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τη συνοριακή φύλαξη και μιλάμε για προβλήματα τα οποία ουσιαστικά δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε να την κάνουν. Εχθές μάλιστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σας παρουσιάσαμε τον κύριο Ζησίδη, τον πρόεδρο των λιμενικών της Θράκης, ο οποίος επίσης επεσήμανε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, την εισρωή παράνομων μεταναστών στην περιοχή μας. Ο κύριος λοιπόν Ζησίδης εχθές είπε ότι ναι μεν μπορεί τα σύνορά μας, τα χερσαία σύνορα να έχουν θωρακιστεί μετά την εφαρμογή και όλα αυτά που έγιναν τον τελευταίο χρόνο από πέρυσι τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα με τις αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης να θωρακιστούν με την έντονη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, των δυνάμεων της νεροφυλακής. Όμως το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται έχει μετατοπιστεί στην θάλασσα. Λοιπόν, ο κ. Ζησίδης εχθές έλεγε για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί και θα πρέπει το κράτος να κάνει κάτι άμεσα και το συντομότερο βεβαίως να τους λύσει τα χέρια. Εχθές λοιπόν, όπως σας είπα, και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων του Νομού Εύρου εξέδωσε ένα σχετικό δελτίο τύπου, όπου και αυτοί με τη σειρά τους λένε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μάλιστα το πρόβλημα, από ό,τι βλέπω, πάει και ένα βήμα παρακάτω. Ο βουλευτής του Νομού Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος, κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, στον υπουργό δηλαδή Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νίκο Δένδια, μεταφέροντας ουσιαστικά τα προβλήματα τα οποία περιγράφονται μέσα στο δελτίο τύπου των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά στα τμήματα συνοριακής φύλαξης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, ο κύριος Χαράλαμπος Παντελίδης, ο οποίος θα μας μεταφέρει για άλλη μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, εστιάζοντας κυρίως στον εξοπλισμό και στα οχήματα. Κύριε Παντελίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Πασκάκη. Λοιπόν, έχω το δελτίο τύπου στα χέρια μου και ομολογώ πως τα νούμερα είναι τρομακτικά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι εσείς περιγράφετε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε όσον αφορά στα ακινητοποιημένα οχήματα. Ουσιαστικά υπάρχουν 193 οχήματα, αλλά από αυτά λειτουργούν μόνο τα 48. Ούτε καν τα μισά, κύριε Παντελίδη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Πασκάκη, τα νούμερα έχουν αλλάξει και είναι δραματικά λιγότερα. Μάλιστα, δηλαδή. Καθημερινά μένουν αυτοκίνητα, είτε σας λέω για σοβαρή βλάβη, είτε για την πιο απλή. Αυτή τη στιγμή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα σας πω εγώ είναι ότι από τα 60 αυτοκίνητα που διαθέτει το Τούσου Φουφερών εκεί, λειτουργικά αυτή τη στιγμή είναι τα 3. Εκ των οποίων ούτε ένα τζιπάκι το οποίο έχει περιπολικό κεφάρο. Είναι ένα συμβατικό τζιπάκι, ένα γιοταχή συμβατικό και ένα λεωφοριάκι. Αυτά έχουν μείνει για να γίνει η επιχείρηση ασπίδα. Δηλαδή, συνολικά στην περιοχή του Εύρου, πόσα οχήματα έχετε? Αυτή τη στιγμή, λειτουργικά στις υπηρεσίες της συνολικής φύλαξης του Εύρου, είναι το 10% της δύναμης των αυτοκινήτων. Δηλαδή, η δύναμη των αυτοκινήτων είναι τα 193 που είπα εγώ πριν από λίγο, είναι περίπου 200 οχήματα δηλαδή ή όχι? Τα 200 οχήματα που αναφέρατε είναι για τα 3 τμήματα της ΑΔΕΛΤΑ Αλεξανδρούπολης. Άλλα τόσα περίπου είναι και στην ΑΔΕΛΤΑ Ορεστιάδας, πάνω κάτω. Αλλά σας λέω, η εικόνα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή και μέρα με τη μέρα χειροτερεύει, είναι ότι σήμερα που μιλάμε είναι το 10% λειτουργικό από τα οχήματα που έχουμε. Ωραία, ας πάμε λοιπόν τώρα στο κυρίαρχο ζήτημα. Εσείς πώς κάνετε δηλαδή τη δουλειά σας σε καθημερινή βάση? Με ποιο τρόπο? Η δουλειά μας, κυρία Βασκάκη, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται καθημερινά και πιο δύσκολη. Η δουλειά, όπως ξαναείπα και άλλη φορά, η δουλειά θα γίνει όπως και να έχει. Και χωρίς αυτοκίνητα, ακόμα και με τα πόδια να χρειαστεί, θα πάμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα όμως,
αυτό που κάναμε είναι ότι έχουμε προτάξει πρώτα το φιλότιμο, διότι πραγματικά γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά εδώ στον Εύρο. Έχουν τεράστια επιτυχία και δεν θέλουμε αυτή για οποιοδήποτε λόγο να σταματήσει. Αυτό. Και βασιζόμαστε στο φιλότιμο. Θέλω να πιστεύω, αν και έχουμε έντονα παράπονα από τους συναδέλφους μου, ότι το φιλότιμο δεν θα μας εγκαταλείψει και ότι θα βρεθεί λύση στις επόμενες μέρες. Αυτό το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, πριν 30 μέρες ξανά, το λέγαμε και πριν 1,5 μήνα που είχε έρθει ο κύριος Υπουργός εδώ, ότι θα βρεθεί λύση και δεν βρέθηκε. Αν δεν βρεθεί η λύση αυτή εντός των επόμενων 2-3 ημερών, δεν θα υπάρχει αυτοκίνητο αυτή σε κανένα τμήμα της Συνολικής Φύλαξης. Τα πράγματα μου τα περιγράφετε πάρα πολύ δύσκολα, αν δεν βρεθεί από ό,τι καταλαβαίνω άμεσα λύση, κύριε Παντελίδη. Και όταν λέμε άμεσα, εννοούμε αύριο μεθαύριο. Δεν λέμε τώρα για μετά από ένα μήνα ή μετά από 2-3 μήνες. Τώρα, άμεσα, τώρα, τις επόμενες ημέρες. Ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα ότι ενώ παλαιότερα, με παλιά μας επιστολή προς τον Υπουργό πριν 30 μέρες, και παλαιότερα πριν 1,5 μήνα που είχε έρθει εδώ και είχε κάνει την επίσκεψη, του το είχαμε επισημάνει. Αναμέναμε κάποια λύση. Αναμέναμε να δοθεί λύση. Είδαμε ότι η λύση που δόθηκε δεν μπόρεσε να διορθώσει το πρόβλημα. Και όταν λέω λύση που δόθηκε, στάλθηκαν κάποια χρήματα τα οποία δόθηκαν στα συνεργεία, αλλά ο δρόμος για να πάνε τα περιπολικά στα συνεργεία και να φτιαχτούν δεν άνοιξε. Γι' αυτό και ξαναλέω ότι μετά την επιστολή που του στείλαμε πριν 30 μέρες, είδαμε ότι πάλι δεν έγινε τίποτα. Φτάσαμε στο σημείο 0. Δεν υπάρχει παρά. Σας λέω ότι είναι θέμα ημερών να μην υπάρξει αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί. Και ξέρετε τι γίνεται, είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο κι εσείς. Είναι πραγματικά κρίμα, και θα το πω έτσι τόσο απλά και αυθόρμητα, να πάνε όλα στράφη, με την έννοια ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ξεκίνησε η εφαρμογή της επιχείρησης ZEVS, τώρα ασπίδα όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι. Είχαμε θεματικά αποτελέσματα, τα νούμερα άλλωστε μιλούν από μόνα τους. Είναι κρίμα πραγματικά όλη αυτή η δουλειά να πάει πίσω και να μην μπορέσετε να συνεχίσετε να έχετε αυτά τα πολύ θεαματικά αποτελέσματα, εάν δεν έχετε και τα κατάλληλα μέσα στα χέρια σας και τον κατάλληλο εξοπλισμό, κύριε Παντελίδη. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Βασκάκη. Κοιτάξτε, όταν ο εξοπλισμός μας, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, είναι άρτιος, είναι λειτουργικός, είναι σύγχρονος, δεν γίνεται πιο καλά η δουλειά η δικιά μας και πιο εύκολα. Από εκεί και πέρα σας είπα, εμείς παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως εμείς ξέρουμε και όπως εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, σας λέω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν βρεθεί λύση αύριο μεθαύριο. Διότι δεν θα υπάρχει αυτοκίνητο και δεν μπορώ να ξέρω και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορέσουμε να πάμε να καλύψουμε αυτά τα σημεία, πώς θα καλύψουμε αυτόν τον Εύρο, αυτά τα χιλιόμετρα των συνόρων που υπάρχουν με την Τουρκία. Εκεί θέλω να κάνω. Όπως είπατε και εσείς, υπήρξε μια τεράστια προσπάθεια από όλους από το καλοκαίρι και μετά. Με τη βοήθεια και των συναδέλφων που έχουν αποσπαστεί εδώ και τους ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά πάρα πολύ. Αυτά όλα να μην πάνε στράφη. Αυτά πρέπει δηλαδή ο υπουργός, ο αρχηγός, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, να δοθεί λύση άμεσα. Αν δεν δοθεί λύση άμεσα, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εδώ η τοπική φυσική ηγεσία, είτε ο διευθυντής Αλεξανδρούπολης, είτε ο διευθυντής Οριζάδας, είτε ο γενικός, να το πω έτσι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Εμείς απευθυνθήκαμε σε όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Πρέπει να δοθεί λύση από κάτω, από την Αθήνα. Έννοια, δεν υπάρξει το απαραίτητο κονδύλι να επισκευαστούν όσα είναι χαλασμένα, να γίνουν οι συντηρήσεις σε άλλα που πρέπει να γίνουν ή να κάποια άλλα να αντικατασταθούν. Βεβαίως, τώρα τι να κάνει τοπικά. Πρέπει να το δούμε σε επίπεδο κρατικό, σε επίπεδο Υπουργείου, γιατί το πρόβλημα ουσιαστικά πρέπει να το λύσει πραγματικά ο Υπουργός. Διαφορετικά δεν βλέπω κι εγώ άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μα σας είπα, αυτό ακριβώς γίνεται. Έχουμε χρησιμοποιήσει τα πάντα. Έχουμε χρησιμοποιήσει τις προσωπικές μας γνωριμίες, έχουμε χρησιμοποιήσει παρακαλυτά, έχουμε βάλει τα πάντα ούτως ώστε να ανοίξουν ο δρόμος, να πάνε κάποια αυτοκίνητα. Όχι όλα, έστω κάποια λίγα να πάνε στο συνεργείο για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιο κενό. Δυστυχώς έχουν εξαντληθεί όλα, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχει εξαντληθεί περισσότερο η υπομονή σας. Όπως είπατε και εσείς, κάποια πράγματα γίνονται χάρη στο φιλότιμό σας, αλλά ως πότε, κύριε Παντελίδη. Αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες ημέρες έχετε και ένα συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. Φαντάζομαι ότι θα τεθεί και αυτό το ζήτημα επιτάπητος. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό, με αφορμή την τηλεφωνική μας αυτή επικοινωνία που έχουμε σήμερα. Ναι, την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 1ο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνεργειακών Φυλάκων στην Αλεξανδρούπολη, σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης. Είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι εκλογοαπολογιστικό, δηλαδή θα έχει τον απολογισμό αλλά και τις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Το φιλοξενούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Πραγματικά θα ήθελα και μέσα από το κανάλι να ευχαριστήσω τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι μας βοήθησε στην υλοποίηση του συνεδρίου αυτού. Και το Δήμο Οριστιάδας και γενικότερα και κάποιους φορείς οι οποίοι προσπάθησαν και μας βοήθησαν για να μπορέσουμε να επιτύχουμε
να πάρουμε αυτό το συνέδριο εδώ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε στείλει πρόσκληση και στον κύριο Υπουργό να παραβρεθεί. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Δεν, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι εδώ, ανάλογα με τα. Τις υποχρεώσεις του φαντάζομαι, βέβαια. Τα προραντεβού που έχει κλείσει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αν του δοθεί η δυνατότητα θα είναι εδώ. Και πιστεύω ότι οι εργασίες αυτές του συνεδρίου θα δυναμώσουν περισσότερο το συνδικαλιστικό κίνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γυναικών Φυλάκων. Μάλιστα. Μένει λοιπόν τώρα να δούμε τι θα γίνει και με το ζήτημα που αντιμετωπίζεται όσον αφορά στα κινητοποιημένα οχήματα στα τμήματα συνοριακής φύλαξης στον ομό Εύρου. Ελπίζω να έχουμε σύντομα μια θετική απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό, από τον κύριο Δένδια, προκειμένου και εσείς να μπορέσετε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Κύριε Παντελίδη, το παρακολουθούμε το ζήτημα έτσι και αλλιώς. Σας ευχαριστώ θερμά που και αυτό το απόγευμα ήσασταν κοντά μας και μας περιγράψατε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε αυτό το χρονικό διάστημα και όπως είπαμε μιλάμε για προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν όχι σε ένα μήνα ή σε δύο. Χθες έπρεπε να είχαν λυθεί ουσιαστικά, εχθές. Λοιπόν, τώρα να φύγουμε από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνοριακοί φύλακες αλλά και οι λιμενικοί όπως σας είπα εχθές, γιατί όπως βλέπετε το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης είναι συνολικό και απαιτείται συνολική δουλειά και αντιμετώπιση. Τώρα να πάμε στα επεισόδια τα οποία έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία. Επεισόδια που όλους μας προβληματίζουν, επεισόδια που όλους μας κάνουν να έχουμε και δεύτερες σκέψεις, διότι όλα ξεκίνησαν πάρα πολύ ξαφνικά. Φυσικά, όπως λένε οι ειδικοί, τίποτα δεν ξεκινάει ξαφνικά. Υποβόσκουν πολλά και διάφορα στη γειτονική χώρα. Τα επεισόδια βεβαίως συνεχίζονται όπως είπαμε και σήμερα. Είχαμε και νεκρούς και πολλούς τραυματίες, περίπου 3.000 τραυματίες. Δύο νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα, έτσι για να μας δώσει και την άλλη διάσταση του ζητήματος, ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, λέκτορας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές, διότι έχει πολλές γνώσεις για τα συγκεκριμένα ζητήματα, ασχολείται ιδιαίτερα με τα ζητήματα αυτά και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δική του τοποθέτηση. Κύριε Μαλκίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Λοιπόν, μόνο που για τη γειτονική χώρα δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, κύριε Μαλκίδη. Και αμέσως αυτό που θέλω να σας ρωτήσω πριν σχολιάσουμε οτιδήποτε άλλο, αυτές οι εξελίξεις, τα όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα, ενδεχομένως μπορούν να επηρεάσουν και τη δική μας τη χώρα. Καταρχήν να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κάνατε μια πάρα πολύ καλή εισαγωγή. Όπως είπατε και εσείς, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Φαίνεται ότι όλα αυτά τα ζητήματα βγήκαν στο προσκήνιο πολύ ξαφνικά. Ωστόσο, κατά την άποψή μου και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε, ότι προϋπάρχει από κάτω ένα υπόβαθρο. Το υπόβαθρο, κατά την άποψή μου, έχει τρεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι η οικονομική. Πάρα πολλοί μας είπαν, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία είναι ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να το ακολουθήσουμε. Έχει μεγάλους δείκτες ανάπτυξης, έχει υψηλό δίκτυο ανάπτυξης στο καθαρίσει του εθνικού του προϊόντος. Όμως, ωστόσο, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι όλη αυτή η ανταγωνιστικότητα γίνεται στη βάση μιας εξαθλίωσης του λαού. Μην ξεχνάτε ότι ο βασικός μισθός είναι περίπου στα 300 ευρώ, όταν το κόστος ζωής είναι ακριβώς το ίδιο με την Ελλάδα, ίσως και περισσότερο σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Κωνσταντινούπολη. Το δεύτερο πρέπει να πούμε είναι ότι από την Παρασκευή που έχουν ξεκινήσει τα επεισόδια και ίσως από την Πέμπτη το βράδυ έχουν φύγει μέσα σε 4 μέρες εκτός Τουρκίας 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Φανταστείτε δηλαδή ότι έχουν φύγει μέσα σε 4 μέρες πολύ περισσότερα από ό,τι έχουν φύγει σε πολλούς μήνες από την Ελλάδα, όταν στην Ελλάδα υπάρχει μια κρίση, ενώ στην ίδια την Τουρκία υποτίθεται ότι όλα βαίνουν καλώς. Το δεύτερο είναι ότι, και αυτό είναι το ενδιαφέρον κατά την άποψή μου, ότι υπάρχει ένα μεγάλο χρέος τραπεζικό, το οποίο δεν είναι γνωστό φυσικά στον ευρύ λαό, γιατί γίνεται ανάλυση αυτού του ζητήματος, το οποίο χρέος των τραπεζών, των τουρκικών τραπεζών, αγγίζει περίπου το 1/5 του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος της Τουρκίας. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό και μιλάμε υψηλότερο των τελευταίων 20 ετών. Φανταστείτε δηλαδή ότι σε 2-3 χρόνια που υποτίθεται η Τουρκία έχει μια μεγάλη ανάπτυξη, την ίδια στιγμή οι τράπεζες φτάνουν το 1/5 όσο παράγει η Τουρκία. Την ίδια στιγμή, ενώ το νομικό εισόδημα, το εισόδημα δηλαδή το οποίο παίρνουν τα τουρκικά νοικοκυριά είναι περίπου στα 300 ευρώ, την ίδια στιγμή αυτό έχει αυξηθεί μόνο κατά 5%, ενώ ο δανεισμός που λαμβάνουν τα ίδια νοικοκυριά αγγίζει το 70%, για να το κάνουμε πιο κατανοητό. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή παράγουν, δουλεύουν, εργάζονται, ταυτόχρονα δανείζονται για να πληρώνουν παλαιότερα χρέη. Φανταστείτε λοιπόν ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, υποτίθεση, στην Τουρκία, στον αέρα στην ουσία,
Σήμερα το χρηματιστήριο έχει καθίδρυση κατά 11%, που είναι η μεγαλύτερη καθίδρυση από το 2001. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, που στην Τουρκία είχε μια μεγάλη οικονομική κρίση, η ΦΑΜ ήρθε μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι άλλο, διότι φαντάζομαι ότι κι εσείς ακούτε τα διάφορα σχόλια που γίνονται τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τα επεισόδια που έχουν ξεσπάσει, όπως είπαμε, στην Τουρκία. Όλοι συμφωνούν και λένε πως πράγματι ο Ερντογάν αναμόρφωσε ουσιαστικά την Τουρκία, της έδωσε άλλη όψη, την έβαλε σε άλλη πορεία και φαντάζομαι ότι σε αυτό λίγους θα βρούμε να διαφωνούν. Όμως χτύπησε, αν θέλετε, και το καθεστώς των στρατηγών, που ήταν πάρα πολύ βασικό. Όμως τώρα η ξαφνική αυτή στροφή, αυτή η αλαζονία που επιδεικνύει τις τελευταίες ημέρες, αυτός ο συντηρητισμός, αν θέλετε, το περισσότερο Ισλάμ, να το θέσω διαφορετικά, μήπως δείχνει κάτι άλλο τελικά στην πραγματικότητα, κάτι που ενδεχομένως όλα αυτά τα χρόνια δεν το είχε αφήσει και ο ίδιος να φανεί? Δεν έχετε αδικό και πολύ σωστά βάλατε αυτό το ζήτημα. Είναι οι δύο άλλες διαστάσεις που είναι καλό να τις γνωρίζουμε όλοι. Είναι η δεύτερη, που είναι η πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι γίνεται εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μια σύγκρουση μεταξύ του Ερντογάν και των Ισλαμιστών που κυβερνούν εδώ και πολλά χρόνια στην Τουρκία, και των Κεμαλιστών, παύλα στρατηγών. Και από την άλλη υπάρχει θρησκευτική διάσταση. Σήμερα στην Τουρκία των 70 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων υπάρχουν περίπου 15 με 20 εκατομμύρια Λεβίτες, οι οποίοι πλέον είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να ακούμε ότι οι Τούρκοι είναι μουσουλμάνοι, πιστεύουν. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρετε ότι πάνω από 30% των Τούρκων δεν μετέχουν σε θρησκευτικές τελετές. Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό που δεν μετέχει σε θρησκευτικές τελετές είναι μόλις 4%. Μιλάμε δηλαδή για ένα κράτος το οποίο υποτίθεται είναι καθαρά θρησκευτικό, μουσουλμανικό, πιστό. Ωστόσο, οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν την πίστη που θα έχουν άλλα ισλαμικά καθεστώτα. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, ο Ερντογάν, που θεωρείται ένας πιστός Σουνίτης μουσουλμάνος, και καταλαβαίνετε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά με τη μαντήλα και όλα αυτά που γίνονται σε δημόσιους χώρους, το αν επιτρέπεται να μπει κάποιος με μαντήλα ή μια γυναίκα, αν πρέπει να πάει σε κάποιο δημόσιο χώρο σκεπασμένη με τσαντόρι ή οτιδήποτε άλλο. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχουν περίπου το 1/3 με 1/4 του πληθυσμού της Τουρκίας που δεν θέλει να δει τον Ερντογάν ως εκφραστή ενός ισλαμικού κράτους, το οποίο κατά αυτό το εκατομμύριο του πληθυσμού δεν πιστεύει στον αληθινό Μωάμ, δεν πιστεύει στον αληθινό Ισλάμ. Επίσης, θα πρέπει να το συνδέσετε, και καλώς κάνατε που το βάλατε αυτό το ζήτημα, με τα γεγονότα της Συρίας. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο εκβιάστηκε, κατά την άποψή μου, από τις ΗΠΑ και από άλλες δυνάμεις, προκειμένου να έρθει σε αντιπαράθεση με τη Συρία. Φανταστείτε ότι μια χώρα όπως η Τουρκία προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει μια γειτονική της χώρα όπως είναι η Συρία, και μάλιστα το κάνει εν γνώση της, άσχετα αν εκβιάζεται. Φανταστείτε ότι στη Συρία το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Αλεβίτες. Οι Αλεβίτες στην Τουρκία νιώθουν ότι βρίσκονται σε διωγμό. Εάν αυτό το συνδυάσετε με χίλιους δύο παραμέτρους που αναλύσαμε πριν, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η άθλια οικονομική κατάσταση, μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα στην Τουρκία των 70 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων, τώρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που περνούν καλά, αξιοπρεπώς, ζουν στοιχειωδώς, έχουν τα στοιχειώδη προκειμένου να περάσουν μια αξιοπρεπή ημέρα, είναι πολύ πιο κάτω από τα ποσοστά φτώχειας που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, και φαίνεται θα συνεχιστεί. Βέβαια, ένα δεδομένο είναι το ότι οι Κούρδοι δεν συμμετέχουν στην συγκεκριμένη εξέγερση, ας το πούμε έτσι, ή ας το πούμε στην τουρκική άνοιξη, όπως έχει ονομαστεί. Γιατί οι Κούρδοι προσδοκούν να απελευθερωθούν πολιτικά από την Τουρκία με συνομιλίες. Ωστόσο, δεν ξέρω αν συνεχιστεί η κατάσταση σε θρησκευτικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, αν θα μετάχει και ένα μεγάλο κομμάτι του κουρδικού πληθυσμού, που είναι περίπου 15 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μαλκίδη, για να το σχολιάσουμε και αυτό. Άκουγα κάποιες δηλώσεις, παρακολούθησα μάλλον κάποιες δηλώσεις εχθές του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος ουσιαστικά, όπως είπαμε πριν από λίγο, πραγματικά το καθεστώς του Ερντογάν είναι ένα βαρύ καθεστώς, όπως και να έχει. Είπε λοιπόν εχθές το εξής, ότι όλα αυτά που έχουν διαμορφωθεί αυτές τις ημέρες και συμβαίνουν στην Τουρκία έχουν υποκινηθεί από ακραία στοιχεία. Και με τα ακραία στοιχεία, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά, εγώ πρέπει να τα βάλω με διαφορετικό τρόπο, να τα αντιμετωπίσω διαφορετικά. Γι' αυτό είπε και ενδεχομένως πραγματικά σε κάποιες στιγμές να χρησιμοποιήσει υπερβολική βία. Δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς το παραδέχεται και ο ίδιος, ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε έτσι μια παραπάνω χρήση της βίας. Να προσθέσουμε στα όσα σωστά είπατε, ότι ο Ερντογάν δήλωσε ότι το Twitter είναι μεγάλος μπελάς. Ναι. Να προσθέσουμε το γεγονός ότι... Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι. Ναι, να προσθέσω το γεγονός ότι το διαδίκτυο σήμερα στην Τουρκία βρίσκεται σε απαγόρευση και ορισμένες ιστοσελίδες δεν μπορούν να διαβαστούν από Τούρκους πολίτες,
ούτε μπορείς να ανταλλάξεις μέσω των μέσων δικτύωσης ή του Facebook ή YouTube ή οτιδήποτε άλλο, όπως συμβαίνει στον υπόλοιπο ελεύθερο κόσμο, ή να προσθέσω το γεγονός ότι οι απαγορεύσεις που υπάρχουν στην Τουρκία σε επίπεδο ελεύθερης πληροφόρησης που υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό ομοιάζουν με άλλα καθεστώτα τα οποία λέγεται ότι είναι ανελεύθερα, όπως είναι τις Βόρειες Κορέες ή το Ιράν. Φανταστείτε λοιπόν μια χώρα. Σε όλα αυτά βάλτε και το αλκοόλ τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Ή να προσθέσω και ο δημόσιος ασπασμός. Δηλαδή, όταν δύο ερωτευμένοι άνθρωποι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ασπάζονται ο ένας τον άλλον, φιλιούνται δηλαδή ο ένας τον άλλον δημόσια, υπάρχει ειδική αναφορά πλέον. Στο μετρό έγινε για πρώτη φορά της Κωνσταντινούπολης, όπου ανάμεσα 400 ζευγάρια πιάστηκε ένα ζευγάρι το οποίο φιλιούνταν με πάθος. Όμως και αυτό απαγορεύεται. Φανταστείτε λοιπόν αν προσθέσουμε 1000 πράγματα συν τη βία που πολύ σωστά αναφέρατε. Μιλάμε για ένα καθεστώς το οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιεί το τελευταίο μέσο που είναι, όπως όλα τα καθεστώτα τα ολοκληρωτικά, χρησιμοποιούν τη βία προκειμένου να επιβληθούν. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ένα καθεστώς το οποίο δεν ξέρουμε αν θα είναι η παρούσα φάση, αν θα είναι σύντομα κατά την άποψή μου, βρίσκεται σε μια κατάσταση διάλυσης. Αυτή η διάλυση. Αυτό θέλετε να πείτε ότι ενδεχομένως να δείχνει και κούραση από την πλευρά του Ερντογάν τόσα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της Τουρκίας. Ναι, ενδεχομένως να έχει κουράσει. Ναι, μην ξεχνάτε επίσης ότι οι δηλώσεις που έκανε ότι την ίδια στιγμή που η Τουρκία αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, δήλωσε ότι οι Έλληνες πρέπει να καθίσουν φρόνημα και να μην έχουν πολλές απαιτήσεις ή να καθίσουν φρόνημα γιατί η Τουρκία βρίσκεται δίπλα τους, ή την ίδια στιγμή που βγαίνουν στο Αιγαίο συνεχώς τουρκικά πολεμικά σκάφη ή αεροσκάφη. Φαίνεται ότι πέρα από την κούραση υπάρχει και μια νευρικότητα η οποία είναι πάρα πολύ μετρημένη και διαδεδομένη όταν βρίσκονται καθεστώτα σε πλήρη διάλυση. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε ένα τελείωμα διάλυσης, πέρα από την οικονομία η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα το πολιτικό, το θρησκευτικό και αν θέλετε το πολιτισμικό. Δηλαδή μια χώρα 70 εκατομμυρίων έχει ούτε ένα κοινό συνεκτικό κρίκο όταν βρίσκεται την ίδια στιγμή σε αντιπαράθεση με τους Κούρδους, με τους Αλεβίδες, με τους αριστερούς, με τους δημοκράτες, όλους αυτοί οι οποίοι βρίσκονται φυλακισμένοι ανά τα λευκά κοιλιά της Τουρκίας. Μην ξεχνάτε ότι οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην Τουρκία φυλακισμένοι, είναι πάνω από 30.000. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το ποσοστό αυτό. Μιλάμε για μια χώρα φυλακή, μια χώρα η οποία έχει τους περισσότερους πολιτικούς κρατούμενους, μια χώρα η οποία προσπαθεί να επιβιώσει. Ωστόσο, αν θέλετε να το σχεδιάσουμε και με τη χώρα μας, η χώρα μας στην παρούσα φάση, επειδή βρίσκεται σε καθεστώς μη κυριαρχία, δεν υπάρχει σήμερα εθνική κυριαρχία για τους ευνόητους οικονομικούς και άλλους λόγους, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη προσεκτική, ιδιαίτερα αυτοί οι θεσμοί οι οποίοι συνδέονται με την ασφάλειά της, και θα πρέπει ουσιαστικά να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες και στους Έλληνες μια ελπίδα και χαρός. Δεν χρειάζεται να φοβάται ο ελληνικός λαός. Η Τουρκία φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα, πολιτικό, θρησκευτικό και οικονομικό. Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ευνόητο οικονομικό πρόβλημα. Συνεπώς, είναι καλό οι θεσμοί, οι πολίτες, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να γνωρίζουν ότι στην παρούσα φάση φαίνεται ότι το θηρίο απέναντι θα συνεχίσει να βρυχάται. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρει ότι στο τέλος πάντοτε νικάει η αλήθεια. Μάλιστα. Βέβαια, στη συζήτησή μας ήταν πάρα πολύ καλό να σχολιάζαμε, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο, και την θέση της Γερμανίας. Διότι σε όλα αυτά, κύριε Μαλκίδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η σχέση της Τουρκίας με τη Γερμανία και πόσο τελικά μπορούν να επηρεαστούν τα πράγματα και να έχουμε και ανατροπές οι οποίες ενδεχομένως να έχουν σχέση και με τη δική μας τη χώρα. Ένα μόνο χαρακτηρισμό θα σας κάνω. Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, είναι μόνο χιλιάδες επιχειρήσεις και γερμανικές οι οποίες λειτουργούν στην Τουρκία και οι τουρκικές οι οποίες λειτουργούν στη Γερμανία. Πέρα από την οικονομία όμως, το πολιτικό ζήτημα που αφορά την είσοδο της Γερμανίας στην περιοχή, το βλέπετε και στην Ελλάδα, είναι βασικό, είναι χαρακτηριστικό και ενδεχομένως θα το αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Μαλκίδη, παρακαλώ, για τις πληροφορίες αλλά για την τοποθέτηση την οποία είχε μέσα από το επιστημονικό του μάτι ο κύριος Μαλκίδης. Τώρα δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Όχι, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσουμε όμως να έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας τηλεφωνικά, διότι πρέπει να σας πω ότι εχθές το απόγευμα στις 7 η ώρα συγκεκριμένα έγιναν τα εγγένεια που σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη λειτουργίας των σχολείων μνήμης από την Νευρολογική Κλινική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Το σχολείο αυτό της μνήμης, όπως ονομάζεται, και έχει να κάνει φυσικά με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άνοια, πάσχουν από Αλτσχάιμερ, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι τους φροντίζουν, θα λειτουργεί στο κτίριο της παλαιάς γραμματικής
εγκληματίας της Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης, εκεί στην Ιωκήμ Καβύρη, για όσους γνωρίζετε από την Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, εχθές λοιπόν παρευρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, με το συγκεκριμένο αντικείμενο για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Πρέπει επίσης να σας πω ότι θα πραγματοποιηθούν και τα πρώτα πιλωτικά μαθήματα που αφορούν τους συνοδούς φροντιστές αλλά και τους ασθενείς με ήπιες διαταραχές. Ενώ από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται η τακτική λειτουργία σε μικρές ομάδες ασθενών με άνοια. Τα μαθήματα φυσικά γίνονται με τη βοήθεια των συνεργατών της διεπιστημονικής ομάδας του ιατρείου, ενώ βεβαίως καθοριστικός είναι ο ρόλος και η συμβολή των ανθρώπων της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής και κυρίως του κυρίου Κωνσταντίνου Βαδικόλια, τον οποίο τον φιλοξενήσαμε πριν από λίγες ημέρες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Βαδικόλιας μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα λειτουργήσει ουσιαστικά αυτός ο χώρος, αυτό το σχολείο μνήμης. Εχθές, όπως σας είπα, έγιναν τα εγγένεια, παρουσία του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως του κυρίου Άνθιμου. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε την επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν πειράζει, υπάρχει ένα μικρό τεχνικό ζήτημα, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το διορθώσουμε. Ωστόσο όμως μπορούμε να περάσουμε να δούμε αυτό που σας έλεγα αρχικά στην ατζέντα, στην ατζέντα 24, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό το χρονικό διάστημα οι λιμενικοί. Ο κύριος Ζησίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Θράκης, στο ρεπορτάζ που θα δούμε αμέσως τώρα, μας περιγράφει ακριβώς πώς έχει το ζήτημα και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ηγεσία του Υπουργείου. Πάμε να το δούμε. Όρων και η τεράστια αναχέτηση της λαθρομετανάστευσης άνοιξε σύμφωνα με τους λιμενικούς στα θαλάσσια σύνορα της Θράκης, με τους παράνομους μετανάστες που τα χρησιμοποιούν ως δίωδο εισρωής στη χώρα να πληθαίνουν μέρα με τη μέρα. Και τώρα που έκλεισαν τα χερσαία σύνορα, αλήθεια, η κατάσταση στα θαλάσσια ποια είναι? Με το κλείσιμο των χερσαίων σύνορων, όπως καταλαβαίνετε και όπως γνωρίζουμε όλοι, κατέβηκαν οι λαθρομετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της δικαιοδοσίας μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της περιφρούρησης των συνόρων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι από το Δέλτα μέχρι και τη Λίμνο. Δεν μπορεί να περιφρουρηθεί αυτή η οριογραμμή. Χρειάζεται πάρα πολύ καλή περιφρούρηση από τα σκάφη, αλλά κυρίως χρειάζεται τα σκάφη μας να επανδρωθούν από προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό, να γίνουν δηλαδή διπλά πληρώματα και να περιφρούρεται επί 24ωρου βάσεως. Μείζον πρόβλημα για τους λιμενικούς της Θράκης είναι, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, το κτηριακό και η έλλειψη υποδομών κράτησης τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στη Μάκρη. Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης, σύμφωνα με το υπόμνημα που έκανε, προβάλλει τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλη τη Θράκη και για το Λιμενικό Αλεξανδρούπολης, γενικά για την περιοχή στην Αλεξανδρούπολη. Επισημαίνουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτή τη στιγμή για μας το κτηριακό, δηλαδή η στέγαση του Λιμενικού Αλεξανδρούπολης σε ένα κτίριο, όχι από εδώ και από εκεί. Η Μάκρη, το λιμενικό φυλάκιο Μάκρης, να επανδρωθεί. Αργότερα, αν γίνεται να υπάρξει και ένα φυλάκιο στο Δέλτα του Εύρου για τη σωστή αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. Το νέο κτίριο στο οποίο μεταφερθήκαμε είναι πολύ καλό, όμως δεν μας χωράει όλους, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες μας να είναι διασπασμένες, τόνισε ο κύριος Ζησίδης. Έγινε μια πάρα πολύ καλή κίνηση να πάμε σε ένα καινούριο κτίριο, το οποίο κατά τη γνώμη μας το τονίζω, είναι μικρό, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν μας χωράει, δεν χωράμε όλοι. Όλες οι υπηρεσίες δηλαδή δεν μπορούν να στεγαστούν. Κάτι ανάλογο ή κάτι πρέπει να βρεθεί για να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες σε ένα κτίριο για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας. Μάλιστα, όπως καταλαβαίνετε, οι λιμενικοί όταν εντοπίζουν και συλλαμβάνουν τους παράνομους μετανάστες, δεν έχουν πού να τους πάνε. Ουσιαστικά αυτό μας λέει ο κύριος Ζησίδης, να τους πάνε σε κάποιον χώρο που να έχει τουλάχιστον τα στοιχειώδη. Λοιπόν, Ατζέντα 24 έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 4.30 ακριβώς. Στη συνέχεια, στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, η Κιμ Κίλια μέσα από το δικό της ενημερωτικό μαγκαζίνο. Από εμένα, καλό απόγευμα, να προσέχετε και αναλυτικά όλα τα νέα της ημέρας, βεβαίως στις 9 η ώρα, όπως κάνουμε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.